υπεγράφει στις 22 Δεκεμβρίου από τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ανδρέα Ανδρεαδάκη το τεχνικό δελτίο ένταξης του έργου «Αποχέτευση και επεξεργασία λιμάτων οικισμών περιοχής Ταμιευτήρα Μόρνου» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και αηφόρος ανάπτυξη». Το έργο προτάθηκε και εντάχθηκε έπειτα από συνεργασία του Δήμου της Δωρίδας, της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και της Βουλευτού Φωκίδος, συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία και από προηγούμενες μελέτες. Ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στα 17 περίπου εκατομμύρια ευρώ και το πέρας των εργασιών εκτιμάται στο τέλος του 2015. Ήδη οι απαραίτητες μελέτες εκπονούνται και η ολοκλήρωσή τους αναμένεται στα μέσα του 2012. Το έργο οδηγεί σε οριστική λύση της διαχείρισης των λιμάτων των παραλίμνιων οικισμών του Δήμου της Δωρίδας, όπως Λιδωρίκη, Πεντάπολη, Παλαιόκαστρο, Μαλανδρίνο και του Σοφρονιστικού Καταστήματος, Αμυγδαλιάς, Βραήλας και Λεύκας, με στόχο την προστασία του ταμιευτήρα της λίμνης του Μόρνου και της ευρύτερης περιοχής. Η δημιουργία του αγωγού αποτελεί κομβικό σημείο και για την ανάπτυξη της Όρνης Δωρίδος, καθώς όχι μόνο λύνει ένα μεγάλο θέμα, τη διαχείριση των λιμάτων των μεγάλων οικισμών της Όρνης Δωρίδας, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει ο διάλογος για κρίσιμα θέματα που αφορούν στην περιοχή της λίμνης του Μόρνου, όπως τη μερική άρση των περιορισμών και τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες, πάγια αιτήματα που απασχολούν εδώ και δεκαετίες τους κατοίκους της Δωρίδας.